αεροσκάφος φλέγεται στο έδαφος. Συνετρίβει κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης στη βορειοδυτική Ρωσία, στα σύνορα με τη Φιλανδία. Ο πιλότος, στην προσπάθειά του να αποτρέψει την πτώση του αεροπλάνου επάνω σε κτίρια, το προσγείωσε σε αυτοκινητόδρομο. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για σκηνές φρίκης. Η πρόσκρουση του αεροπλάνου ήταν τόσο δυνατή που διεράγει. Πτώματα διασκορπίστηκαν κατά μήκος του δρόμου, ενώ τα συντρίμμια εξφενδονίστηκαν δεκάδες μέτρα μακριά. Διασώστες αλλά και περαστικοί έβγαζαν μέσα από τα φλεγόμενα συντρίμμια όσους επέζησαν. Σαράντα τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο, όμως 8 επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν σώοι από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Επικράτησαν σκηνές πανικού. Ανάμεσα στους επιζήσαντες και δύο αδερφάκια 9 και 14 ετών, όμως έχασαν τη μητέρα τους, αλλά και ένα 8χρονο αγόρι. 7 από τους 8 επιζήσαντες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Сильный был пожар. Где он был? В какой стороне ходил? Покажите. Ну, он со стороны Москвы, вот, видимо, падал вот так вот, и по дороге так вот, и на обочину. Οι καιρικές συνθήκες ήταν κακές, καθώς υπήρχε ισχυρή βροχόπτωση, ενώ ο Μίχλη κάλυπτε την περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, το δυστύχημα οφείλεται σε σφάλμα του πιλότου.